Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να σε καλά. Και πρωθυπουργός του χρόνου τέτοια μέρα. Ό,τι πει ο λαός και ο Θεός. Έχεις γαντέψει! Ό,τι πει ο λαός και ό,τι πει ο Θεός. Τώρα που είπα! Ουρλιάζει ο κόσμος. Λογικό. Θέλει το Βελόπουλο του χρόνου τέτοια μέρα, δηλαδή 25η Οκτωβρίου του 2025. Να έχουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ποιος δεν το θέλει? Όλοι το θέλουμε. Εμείς εδώ πάρα πολύ. Οι ακροατές τους στην εκπομπή, οι οποίοι τηλεφωνούν, τον βλέπουν όλοι, τον έχουν πλάσει στη φαντασία τους. Τα χάπια θερίζουν ως πρωθυπουργό. Καλημέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Κυριάκο μου, Βελόπουλε, σου εύχομαι. Απ' τη καρδιά στα βάθη, πρωθυπουργό, μας έβλεπα, η Ελλάδα μπάχει αλλάξει. Χρόνια σου πολλά, πρόεδρε. Να σε καλά, κριτικάρε, να σε καλά. Μαντινάδα, κριτική ήταν αυτή. Ωραία. Καλά που μας το είπε, γιατί δεν το είχαμε καταλάβει. Νομίζουμε ότι είναι ποιήση χαϊκού. Οπότε είναι μαντινάδα κριτική, το είπε ο Βελόπουλος. Όμως, επειδή θα αλλάξουμε από Κυριάκο, θα πάμε σε άλλο Κυριάκο. Όταν έρθει ο άλλος Κυριάκος, τι ακριβώς θα γίνουμε? Εμείς δεν πήγαμε για να κάνουμε φασαρίζες, παιδιά. Δεν θέλουμε ένα κόμμα του 5 ή 7%. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Θέλουμε. Από τη στιγμή που θες να κυβερνήσεις, λοιπόν, θέλεις όλους τους Έλληνες, τους φτωχούς Έλληνες, να τους αγκαλιάσεις και να τους πεις: ελάτε εδώ ρε παιδιά, μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Μπορούμε να γίνουμε ευκατάστατοι. Τώρα που είπα! Έτσι θα λέμε στους Ευρωπαίους που θα βλέπουν τη σκόνη μας, τη βλέπουν ήδη δηλαδή. Θα τους λέμε: έχουμε γίνει πλούσιοι, ελάτε βοηθήστε μας να φάμε αυτά τα λεφτά. Δεν το περιμέναμε, δεν είχαμε ετοιμαστεί, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Έχουν γεμίσει τσέπες, σεντούκια, μπαούλα, λογαριασμοί. Ελάτε να φάμε τα λεφτά.